που συζητήθηκε στην ίδια σύσκεψη. Τρει διαφορετικέ ρυθμίσει με πολλέ δόσεις για χρέη προ το δημόσιο κλείδωσαν χθε την ευρεία σύσκεψη στο μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Όσοι χρωστούν στην εφορία μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη του σε έω και 120 δόσει. Μοναδικό περιορισμό για όσου έχουν εισόδημα έω 10.000 ευρώ θα είναι η ελάχιστη δόση των 30 ευρώ το μήνα. Δόσει από 18 σε 120. Και να πούμε ότι εδώ στη ρύθμιση για την εφορία ε, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για εισόδημα από 10.000 ευρώ και πάνω. Για μεγαλύτερα εισοδήματα, ρόλο κλειδί θα παίζει το ποσό που θα μπορεί ο οφειλέτη να δίνει για να αποπληρώσει τα χρέη του. Δηλαδή, όποιοι δήλωσαν το 2017 εισόδημα από 10.000 ευρώ έω 15.000 ευρώ θεωρείται πω μπορούν να δίνουν το 4% του ετήσιου εισοδήματο σε δόσει από 15.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ το 6%, από 20.001 20 ευρώ έως 25.000 ευρώ το 8% του εισοδήματο, από 25.001 ευρώ έω 30.000 ευρώ το 10% του ετήσιου εισοδήματο. Θεωρώ πω αυτό ο τρόπο είναι μοναδικό προκειμένου να τρέξει ρεαλιστικά η yeah. ρύθμιση, mm -hmm. γιατί το μοντέλο του εξοδικαστικού έχει αποτύχει. Αναστέλλονται οι κατασχέσει μέσα. Ναι, αυτού. Αν μπορέσει, εάν μπορέσει ε, να υπαχθεί στο καθεστώ αυτό, mm και -hmm. φορολογική ημερότητα. Για τι επιχειρήσει, οι θα είναι από 18 έω 30, ενώ η πλατφόρμα για τη ρύθμιση προς την εφορία αναμένεται να παραμείνει ανοιχτή έως τις 28 Ιουνίου. Σε 120 δόσεις θα μπορούν να πληρώνονται και οι οφειλές προς τα ταμεία. Ελάχιστο πόσο δόσεις θα είναι τα 50 ευρώ, ενώ για τους αγρότες τα 30 ευρώ. Θα υπάρχει κούρεμα σε προσαυξήσεις από 55% έως 70%. Αφορά το σύνολο των οφειλών έως το Δεκέμβρη του 2018. Mm -hmm. Οι δόσεις θα είναι έως και 120. Δεν υπάρχουν κριτήρια περιουσιακά και εισοδηματικά. Mm -hmm. Άρα αφορά του πάντε. Σε ρύθμιση μπαίνουν και τα χρέη προ του Δήμου με ελάχιστη δόση τα 20 ευρώ. Την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Πολίτη τη Κύπρου, ο Ευκλήτη Τσακαλώτο, απαντώντα τι επιθέσει του Κυριακού Μητσοτάκη, εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αξιόπιστη κυβέρνηση για τη μείωση των φόρων. Είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση να το κερδίσουμε αυτό, ακριβώ γιατί έχουμε ήδη αποκτήσει την αξιοπιστία μα. Έχουμε ήδη τρία χρόνια που υπερκαλύψαμε του δημοσιονομικού στόχου. Έχουμε να διαρθρώσει το χρέο και έχουμε ένα μαξιλάρι ρευστότητα